Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζουμε όπως πάντα το δελτίο του σταθμού μας με τους τίτλους των κυριωτέρων απόψινων ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα κατέβει ένας δημοσιογράφος να μας μιλήσει. Θα κατέβει. Θα κατέβει ένας για να μιλήσει. Εμείς έχουμε μια έτοιμη συνταγή. Ωραία. Αλλά όχι να κερδίσουμε. Αύριο και σωστά μαντέψατε, νέα συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με τον Πρωθυπουργό κύριο Ξενοφόντα Ζολώτα. Ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε σήμερα ότι ο βίος της κυβέρνησης Ζολώτα μπορεί να παραταθεί μόνο αν την στηρίξουν και τα τρία κόμματα. Αντεπίθεση Σαμαρά κατά παπούλια για το θέμα των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας. Ιουγκοσλάβος δημοσιογράφος λέει ότι 25.000 βορειοϋπηρώτες είναι στις φυλακές. Ο νούμερο ένα ύποπτος είστε. Για ένα λεπτό. Ήρθατε εδώ. Ο νούμερο ένα ύποπτος. Ήρθατε εδώ εκπροσωπώντας τη διεύθυνση του σταθμού. Τη διεύθυνση ειδήσεων. Ναι, εκπροσωπώντας τη σύνταξη των ειδήσεων. Υπάρχει ένα ψήφισμα να το παραλάβω. Ήρθατε αυτοβούλος ή εκπροσωπείτε τη διεύθυνση των ειδήσεων. Είναι δυνατόν να είστε αυτοβούλος. Άρα εκπροσωπείτε τη διεύθυνση το όνομα σας. Ένας-ένας, παιδιά, ένας-ένας. Το όνομά σας. Αναφέρετε ότι είναι τρομοκράτες. Τρομοκρατούν τον ελληνικό λαό. Μιλάτε στο ακουστικό της Τρέμη. Όχι, αν μιλούν στο ακουστικό της Τρέμη. Ποιος μιλάει. Αυτοί που μιλούν στο ακουστικό της Τρέμη. Είναι στο δελτίο της. Να πω μία φράση, να την ολοκληρώσω. Δεν είναι στη σύνταξη αυτή. Μου θυμίζει τις κατοχικές ειδήσεις. Να σας πω, κυρία μου, έχετε καταλάβει ότι οι άνθρωποι με χαμηλές ψυχικές αντιστάσεις αυτοκτονούν και είσαστε τι εσείς. Αυτό το έχετε εκλάβει. Ότι οι άνθρωποι με χαμηλές ψυχικές αντιστάσεις αυτοκτονούν γιατί από εσάς λαμβάνουν την πληροφόρηση. Εσείς τους σχηματίζετε την άποψη. Δεν σας κάνει να οχριάτε με αυτό. Τι άλλο να πούμε τώρα από εκεί και πέρα.
εκατομμύρια, 3.000 Έλληνες οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει. Βασικά, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προωθείτε. Σας ξεκαθαρίζω και πάλι. Ναι, οι εργαζόμενοι του ΠΕΚΑ που επικαλείστε παίρνουν μισθό κανονικό. Αυτό θα το πάρετε ούτως ή άλλως στο κείμενο. Παιδιά, δυσκολεύτε, ναι, αλλά για μας δεν αποτελεί κανένα σύνδεξε γέννη ότι αυτό το πράγμα θα διαβαστεί. Εντάξει, τέλος πάντων. Δημοκρατικά, εγώ πρέπει να πάρω αυτό το ψήφο. Δημοκρατικά πρέπει να μπούμε εμείς πάνω, να έρθει ο διευθυντής, να ανέβουν πάνω και να μιλήσουν στον υπόλοιπο κόσμο. Μαζί και με εσάς. Αυτό εδώ δεν μπορώ να το λύσω. Να το μεταφέρω. Δεν μπορείς, ας το δηλαδή. Κάνε μένα στο κανάλι, δημόσια σε ένα πάνελ, έναν άνεργο αγανακτισμένο που του έχουν κόψει. Τα ίδια και τα δημοσιογράφοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, αλήτες, ρουφιάνοι. Μπορεί να έρθει κάποιος. Μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσετε. Με το ποιο μιλάς πάνω. Δουλεύουνε μαζί, δεν υπάρχει πλημή, νεονάζι, όλα τα κανάλια. Παρακαλώ, αν μπορείτε να ζητήσετε. Εσείς ήρθατε να βάλετε το χαρτί. Να έρθει κάποιος να μας μιλήσει. Βγάλε έναν άνεργο. Βγάλε έναν άνεργο. Κανάλι μου. Δεν παίρνω τηλέφωνο. Και θα μας πει όταν λένε τις μαλακίες. Εμένα δεν με παίρνει τηλέφωνο. Μία επιτροπή να ανέβει πάνω. Πάμε εδώ τώρα. Θα περιμένουμε. Πάμε μπροστά, πάμε μπροστά. Ένα λεπτό. Λοιπόν, θέλουμε να μεταφέρετε το αίτημα. Ότι κάποιοι από εμάς, που θα οριστούν από εμάς, θέλουν να ανέβουν πάνω να κάνουν την καταγγελία. Σε περίπτωση που η απάντηση τους είναι αρνητική, θέλουμε να μας μεταφέρετε την άρνηση με την αιτιολογία και το ποιος αρνείται και γιατί να ανέβουμε. Αυτό. Το ποιος αρνείται, γιατί αρνείται. Κάποιος αποφασίζει. Μην το προδικάζετε. Εγώ μεταφέρω. Μεταφέρω. Το πάνω στο στούντιο είναι μπροστά. Δεν ακούγεται από εδώ. Πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά. Όχι, πάμε μπροστά. Πότσι TV. Ναι. Τα τελευταία μας νέα, τα μεσάνυχτα. Καλό σας βράδυ.